Είχαμε μια πάρα πολύ παραγωγική και ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ και τους συνεργάτες του για θέματα που αφορούν και ευάλωτα πρόσωπα, αλλά και περαιτέρω μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τόσο την εργαζόμενη γυναίκα, αλλά και όλα τα πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, γιατί με τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και εμείς ως Υπουργείων έχουμε υλοποιήσει πάρα πολλές πολιτικές οι οποίες ενδυναμώνουν τον άνθρωπο, γιατί πάντοτε έχουμε πει ότι στόχος μας είναι ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τα θέματα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε συμπολίτης μας για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό και τους συνεργάτες της για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας για αυτήν τη συνάντηση, καθώς επίσης και για την διαχρονική επικοδομητική συνεργασία την οποία έχουμε με αμφότερο στόχο το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και συμπατριώτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Στη σημερινή μας συνάντηση κάναμε μια ευρεία ανασκόπηση ορισμένων κατά την άποψή μας σημαντικών θεμάτων, όπως είναι η πρόοδος για το θέμα εστία, το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, και μέσα από αυτήν την συνάντηση αντλήσαμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και με άλλα υπουργεία την ανασκόπηση αυτού του ζητήματος. Θέσαμε το ζήτημα της γονικής άδειας και των 2 εβδομάδων πληρωμής. Τα θέματα που έχουν σχέση με τα συμπληρωματικά επιδόματα καλύτερα στους χαμηλούς συνταξιούχους, καθώς επίσης και το θέμα της δημιουργίας ρεφονιπιακών σταθμών σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου θα μπορούν τα παιδιά των εργαζομένων να φυλάσσονται για όσον χρόνο οι γονείς τους εργάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και επικοδομητικής, μπορούμε να πούμε, εκπαίδευσης. Και παράλληλα τα θέματα που έχουν σχέση με την επιδότηση σε λέσχες οι οποίες λειτουργούν είτε υπό την εποπτεία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν ακριβώς ως στόχο την υποβοήθηση των εργαζομένων μητέρων και γονιών γενικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειας τους στην σημερινή δύσκολη, μπορούμε να πούμε, για αρκετούς περίοδο. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κυρία Υπουργό και να μεταφέρω την διαβεβαίωση, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και όλων των συνεργατών μας από την πλευρά της ΕΔΕΚ, ότι αυτήν την επικοδομητική συνεργασία θα την συνεχίσουμε με θετικές επικοδομητικές προτάσεις, να διευκολύνουμε το έργο της Υπουργού και κυρίως του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και όχι μόνο μέρη μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.